Είναι η μεγάλη κυρία του παιδικού βιβλίου. Τη διαβάζουν εκατομμύρια παιδιά σε πολλά μέρη του κόσμου. Ήξερε από πολύ μικρή ότι θα γίνει συγγραφέας. Εμπνεύστηκε τον Κλούβιο και τις γατοκουβέντες. Η ζωή της είναι γεμάτη από περιπέτειες, ταξίδια και βραβεία για τα βιβλία της. Ποια είναι όμως αυτή η κυρία? Πού μεγάλωσε? Πώς εμπνεύστηκε και έγραψε τις τόσο ωραίες ιστορίες της? Σήμερα θα μάθουμε όλα τα μυστικά της κυρίας Άλκη Ζέη από την ίδια. Θα την δούμε και θα την ακούσουμε να μας διαβάζει αποσπάσματα από τα βιβλία της. Η Άλκη Ζέη γεννήθηκε στην Αθήνα. Ήταν μόλις 2 ετών όταν η μητέρα της αρρώστησε και μέχρι να γίνει καλά χρειάστηκε αυτή και η αδερφή της να φύγουν για τη Σάμο και να μείνουν μερικά χρόνια εκεί μαζί με τη θεία και τον παππού τους. Στο νησί πέρασε ανέμελα και ευχάριστα χρόνια κοντά στη θάλασσα. Ο γυμνασιάρχης παππούς, με τις πολύ προχωρημένες ιδέες του, έμαθε στα εγγόνια του να διαβάζουν πολλά βιβλία και να βλέπουν τον κόσμο με προσοχή και αγάπη. Τα κορίτσια γύρισαν στην Αθήνα. Ο αγαπημένος της θείος και νονός της γνώρισε την αραβωνιαστικιά του, τη δημοσιογράφο και σημαντική μας συγγραφέα Διδό Σωτηρίου. Η μικρή Ζέη γοητεύτηκε από τη συγγραφέα. Ήθελε να της μοιάσει και να γράφει και η ίδια κείμενα. Ξεκίνησε τη συγγραφική της πορεία από σχολικά περιοδικά, ενώ με την παρότρινση της δασκάλας της έγραφε και σκέτς για το κουκλοθέατρο του δημοτικού της σχολείου. Στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου σκέφτηκε μια έξυπνη ιδέα. Με αφορμή τις ραψοδίες του Ομήρου άρχισε να γράφει τις κλαψοδίες. Δημιούργησε ένα φανταστικό ναυτάκι, τον Κλούβιο, που συμμετείχε στις περιπέτειες του Οδυσσέα και του συνέβαιναν πολλά αστεία περιστατικά. «Γεια σας, παιδιά, γεια σας! Πού είναι η σουβλίτσα? Μπα! Το τραπέζι ακόμα στρωμένο! Αυτό είναι δουλειά της σουβλίτσας. Εμένα ο Μπαρπαμητούσης μου είπε να μαζέψω την κότα. Βαριέμαι όμως! Σίγουρα η σουβλίτσα μας θα είναι στην αυλή. Πάω να τη βρω και να παίξω κι εγώ μαζί της.» «Καλώς τον Κλούβιο! Έφελες την κότα στο κοτέτσι, την έπιασε?» «Όσο μάζεψες κι εσύ το τραπέζι που είναι ακόμα γεμάτο με πιάτα και ποτήρια.» Τον άντρα μου, τον Γιώργο Σεβαστίκογλου, το γνώρισα στα 16 μου χρόνια στην κατοχή. Πήγαινα στην τελευταία τάξη του γυμνασίου. Τότε έγραφα για το κουκλοθέατρο στη σχολή Ειδονοπούλου και έγραφα τις κλαψοδίες, τις περιπέτειες του Οδυσσέα παραλλαγμένες, και ερχότανε πάρα πολλοί κόσμος να το δει, διανοούμενοι κυρίως. Ερχότανε ο Βενέζης, ερχότανε ο Εμπειρίκος, ο Θεοτοκάς, ο Καραγάτσης και ο Μάριος Πλωρίτης, που έφερε τον Γιώργο Σεβαστίκογλου να δει την παράσταση. Και έτσι ήταν η πρώτη μας γνωριμία. Το είπαν από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Επέρχεται μεγάλος καύσωνας. Να μην αφήσετε πίσω όσοι φύγετε για εξοχές, ηλικιωμένους και ζώα. Κάθισα πάνω στην ουρά μου, γιατί έτσι κάνω πάντα μα θέλω να σκεφτώ, και εκεί που αναρωτιόμουν αν είμαι εγώ ζώων ή ηλικιωμένος, άκουσα από τη διπλανή βεράντα την κυρία που φώναζε στο παιδί της. «Βρε ζώων, πάλι πείραξε στο βίντεο.» Αφού λοιπόν το διπλανό παιδί που είναι άνθρωπος, αυτό το ξέρω, όλα τα παιδιά είναι άνθρωποι, το φωνάζουν ζώων, τότε θα πρέπει εγώ να είμαι ηλικιωμένος. Το ζώο σίγουρα είναι η γιαγιά, γιατί εμάς τους δυο θα αφήνανε τον Αύγουστο στην Αθήνα. Οι ιστορίες που αφηγείται η κυρία Ζέη είναι συνήθως βασισμένες σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα και προσωπικές εμπειρίες. Καταφέρνει όμως να παρουσιάζει όσα αφηγείται μέσα από την παιδική σκέψη και ταυτόχρονα να κάνει κατανοητές δύσκολες έννοιες και περίπλοκα περιστατικά. Στα βιβλία της μιλούν τα ζώα και λένε κουβέντες σοφές. Η ίδια μας λέει πότε και πού έγραψε τα πρώτα της βιβλία. «Το καπλάνι της βιτρίνας το έγραψα όταν βρισκόμουν στη Μόσχα, που είχα πάει να βρω τον άντρα μου, τον Γιώργο Σεβαστίκογλου, που ήταν πολιτικός εξόριστος. Η ιδέα ήταν να γράψω ένα βιβλίο που να μιλώ για τα παιδικά μου χρόνια. Δεν ήξερα ότι έγραφα παιδικό βιβλίο, αλλά ήταν ιστορίες που τις διηγόμουν στα παιδιά μου
τι έκανα η αδελφή μου κι εγώ με τον παππού μας όταν ήμασταν μικροί που μέναμε στη Σάμο τα καλοκαίρια. Και τους διηγόμουν όλες αυτές τις ιστορίες και έτσι κάθισα να τις γράψω. Το καπλάνι πραγματικά υπήρχε στο σαλόνι του παππού μου. Και αν πάτε τώρα στο χωριό Μυτιλινή της Σάμου, στο Παλαιοντολογικό Μουσείο, υπάρχει το ίδιο το καπλάνι μέσα στη βιτρίνα που υπήρχε στο σαλόνι του παππού. Γιατί βρήκαν ότι είναι ένα ζώο που έχει εκλείψει και το έχουν φτιάξει και το έχουν βάλει στο μουσείο να το βλέπουν τα παιδιά. Γιατί αυτό κολυμπούσε από την Τουρκία και πήγαινε στη Σάμο και έτρωγε τα πρόβατα και έτσι κάποια βοσκοί το σκότωσαν. Έστειλα το χειρόγραφο στην Αθήνα και δεν πήρα απάντηση σε ένα φίλο μάλιστα, το Δημήτρη Δεσποτίδη, που είχε ένα εκδοτικό οίκο το Θεμέλιο. Όταν ήρθα στην Ελλάδα με τα δυο παιδιά μου, μου δώσαν μια άδεια για 2 μήνες, πήγα στο εκδοτικό, στο βιβλιοπωλείο που είχε και του λέω «Τι γίνεται το καπλάνι της βιτρίνας?» Λέει «Να το, είναι στη βιτρίνα». Και είχε εκδοθεί το βιβλίο και ήταν στη βιτρίνα. Και ήταν η πρώτη έκδοση το 1963. Από τότε έχουν γίνει πάρα πολλές εκδόσεις. Το καπλάνι έχει μεταφραστεί σε 33 χώρες και τώρα μάλιστα μου είπαν ότι πάλι ξανά για 7η-8η φορά ξαναβγαίνει στη Γαλλία. Τον καιρό της δικτατορίας φύγαμε οικογενειακώς, ο άντρας μου, εγώ και τα δυο παιδιά μας, και πήγαμε στη Γαλλία για να μην μας συλλάβουν όπως πάρα πολλούς άλλους. Εκεί ήθελα να γράψω, τον πρώτο καιρό δεν έγραφα βέβαια, ώσπου να προσαρμοστούν τα παιδιά μου, να προσαρμοστώ κι εγώ στη νέα ζωή. Και μου ήρθε μια ιδέα να γράψω ένα βιβλίο για παιδιά που να μιλάει για τον πόλεμο και την αντίσταση. Γιατί μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση όταν είχα επιστρέψει από τη Ρωσία στην Ελλάδα, που παιδιά και ανθρώπων και αγωνιστών μάλιστα που είχαν αγωνιστεί στην αντίσταση δεν είχαν ιδέα. Και δεν το μαθαίνανε σχολείο. Και είπα καλύτερα θα να το γράψω από τα μάτια ενός παιδιού πώς βλέπει τον πόλεμο και την αντίσταση. Και έτσι έγραψα τον περίπατο του Πέτρου. Οι συνθήκες που το έγραφα δεν μπορώ να πω ότι ήταν οι τέλειες. Είχαμε ένα μικρό σπίτι. Εγώ έγραφα στην κουζίνα μαγειρεύοντας συγχρόνως ή όταν γυρίζαν τα παιδιά από το σχολείο πήγαινα σε διάφορα καφενεία, όχι βέβαια όπως η Μποβουάρ και ο Σάρτ στο Καφέ Ντε Φλόρ, αλλά σε ένα καφενεδάκι της γειτονιάς. Το Καπλάνι έχει μεταφραστεί σε 34 γλώσσες. Έχει πάρει το Ιταλικό βραβείο Άντερσεν, έχει γίνει σίριαλ στην ελληνική τηλεόραση και στην Αμερική βραβεύθηκε ως το καλύτερο μεταφρασμένο στα αγγλικά ξένο βιβλίο. Επίσης, ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου μεταφράστηκε συνολικά σε 20 γλώσσες. Στη Γαλλία εξαντλήθηκαν 7 εκδόσεις του και ετοιμάζεται η καινούρια. Στην Κύπρο, από το 1978, διδάσκεται ως αναγνωστικός στην πρώτη γυμνασίου. Τα δύο της μυθιστορήματα, τα οποία ήταν εξαιρετικά δημοφιλή, τα διαβάζαμε όλα τα παιδιά, θυμάμαι, σχεδόν στη δεκαετία του 70, σε αυτές τις τάξεις, 5η, 3η, 4η, 5η, 6η δημοτικού, ήταν το καπλάνι της βιτρίνας και ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου. Και τα δύο ήταν μυθιστορήματα που αντιμετώπιζαν τα παιδιά όχι ως μικρομέγαλα, αλλά ως πρόσωπα που δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τους μεγάλους. Είχαν την ίδια φαντασία, την ίδια ευαισθησία, την ίδια αντίληψη των πραγμάτων με τους μεγάλους, με τους ενήλικες. Γι' αυτό και ήταν τρομερά ελκυστικά τα δύο αυτά βιβλία. Έχουν υπέροχους χαρακτήρες, είναι και αστεία και συγκινητικά ταυτόχρονα και έτσι εξηγείται νομίζω και η διάρκεια του στον χρόνο, δηλαδή ακόμα και σήμερα να τα ξαναδιάβαζα σε όποια ηλικία και να βρισκόμουν, νομίζω ότι τα βιβλία της κυρίας Αλκιζέη
θα με συγκινούσαν και θα τα απολάμβανα το ίδιο με τότε. Η συγγραφέας γράφει συνέχεια εδώ και 40 χρόνια και κάθε νέα ιστορία της ανοίγει έναν καινούριο μαγικό κόσμο στα παιδιά. Το «Κοντά στις Ράγες» πήρε και αυτό βραβείο στην Αμερική ως το καλύτερο μεταφρασμένο στα αγγλικά ξένο βιβλίο. Η συγγραφέας έγραψε και θέατρο για παιδιά, το οποίο τιμήθηκε με το πρώτο κρατικό βραβείο παιδικής λογοτεχνίας το 1992. Άλλα βιβλία της είναι «Θείος Πλάτων», «Η Κωνσταντίνα και οι Αράχνες της», που πήρε το βραβείο βιβλιοφάγων στη Γαλλία και το βραβείο παιδικού βιβλίου του περιοδικού «Διαβάζω», «Αρβιλάκια και Γόβες», «Η Μόβο Μπρέλα», «Η Αραβωνιαστικιά του Αχιλέα», που είναι βιβλίο για μεγάλους, «Η Αλίκη στη χώρα των Μαρμάρων» και πολλά άλλα, με πιο πρόσφατο το μυθιστόρημα «Ο ψεύτης παππούς», του οποίου η μεταφορά σε σύριαλ για τη δημόσια τηλεόραση ξεκίνησε μόλις κυκλοφόρησε. Για το Παρίσι του 68 και το Μάη του 68 και των χρόνων εκείνων που ζήσαμε, γίνονται αναφορές στο τελευταίο μου βιβλίο «Ο ψεύτης παππούς». Θα σας διαβάσω ένα μικρό κομμάτι που ο παππούς έχει πάει με τον εγγονό του για να του δείξει το Παρίσι. «Δεν είχαμε νου σχεδόν για τίποτα άλλο», διηγόταν ο παππούς ενώ σεριάνιζε με τον Αντώνη στους δρόμους του Παρισιού. Το Παρίσι, για μας που το ξέραμε από πριν, δεν ήταν απλά μια μαγική πόλη που ίσως δεύτερη δεν υπήρχε στον κόσμο. Ήταν μια πόλη ελεύθερη που μας έκανε να πονάμε ακόμα πιο πολύ που η δικιά μας η Αθήνα και όλη η πατρίδα μας είχε χάσει την ελευθερία της. Αγωνιζόμαστε με όλη μας την ψυχή να πείσουμε τους φίλους, τους γνωστούς και αν ήταν δυνατόν όλους τους Γάλλους και ολόκληρο τον κόσμο ακόμα πως έπρεπε να φύγει από τη μικρή μας χώρα το πουλί με τα μαύρα φτερά που τη σκέπαζε, γιατί μόνο η ελευθερία τη στέργεζε. Η ελευθερία έτσι όπως την υμνούσαμε από τα θρανία του Δημοτικού. Και εδώ ο παππούς άρχισε κατά μεσής του δρόμου να απαγγέλει τον εθνικό ύμνο. «Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε ο χαίρε ελευθεριά». Τα μάτια του έλαμπαν, λες και έβλεπε την ελευθερία μπροστά του. «Πού να», του έλεγε ο Αντώνης, «πως εκείνος και όλη του η τάξη τραγουδούσαν τον ύμνο και έλεγαν «Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα γερά». Κανείς δεν τους είχε διορθώσει και το έβρισκαν λογικό τα κόκαλα των Ελλήνων να είναι γερά αφού άντεξαν 300 χρόνια σκλαβιά. Λες ο παππούς να έκανε λάθος? Μπα, αποκλείεται. Η Άλκη Ζέη δεν γράφει μόνο για παιδιά. Αγαπάει τα παιδιά. Στη Γαλλία πήγαινε στα σχολεία όπως πολλοί συγγραφείς στο εξωτερικό και με αφορμή τις ιστορίες των βιβλίων της μιλούσε για την Ελλάδα. Όταν επέστρεψε μόνιμα στην Ελλάδα, συνέχισε το γράψιμο και τις επισκέψεις στα σχολεία. Στην αρχή με δυσκολία, καθώς αυτές οι επισκέψεις δεν ήταν κάτι που συνηθιζόταν. Τα τελευταία χρόνια όμως, όλο και συχνότερα. Τυχαίνει σε απομακρυσμένες περιοχές, σε μικρά σχολεία, να βλέπεις παιδιά. Είχα πάει στην Παραμυθιά. Ήταν μια μικρή τάξη με 12 παιδιά και ήταν 12 αστέρια. Και δεν με περίμεναν. Τυχαία πήγα εκεί. Και είχαν διαβάσει αυτό το χρόνο, ο δάσκαλος τους έκανε Άλκη Ζέη. Χωρίς να είναι μες στο πρόγραμμα του σχολείου. Κλέβει ώρες για να κάνει στα παιδιά αυτό το μάθημα. Όχι αυτό το μάθημα, για να τους διαβάσει τα βιβλία. Τους τα διάβασε, τα αγοράσανε, έβαλε και αυτός ο ίδιος λεφτά να αγοραστούν και τα παιδιά ήταν καταπληκτικά. Στη διπλανή τάξη, τα παιδιά θέλαν να με δούνε. Δεν είχαν διαβάσει τίποτα και βγάλαν κάτι μικρά χαρτάκια να τους δώσω ένα αυτόγραφο, όπως έχουν δει να κάνουν στους τραγουδιστές. Τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο να πλησιάσει το παιδί το βιβλίο, γιατί έχει 1000 πράγματα που τραβάνε. Είναι το ίντερνετ, είναι το βίντεο, είναι τα διάφορα παιχνίδια που δεν υπήρχαν τότε, που είναι πολύ τραβηχτικά και πρέπει ο συγγραφέας να γράψει ένα πολύ τραβηχτικό βιβλίο για να καταφέρει τα παιδιά να τα αποσπάσει από τα παιχνίδια και να τα κάνει να γυρίσουν τις σελίδες του βιβλίου. Και η πείρα μου έχει δείξει ότι αυτό γίνεται όπου υπάρχει ένας δάσκαλος που αγαπάει το βιβλίο. Αυτός δηλαδή είναι εκείνος που θα παρακινήσει τα παιδιά και θα ζητήσει το συγγραφέα να τα γνωρίσει. Η κυρία Άλκη Ζέη
θέλησε να σας αποχαιρετήσει με ένα μήνυμα. Παιδιά, όταν σας λέμε διαβάστε ένα βιβλίο, δεν σας το λέμε γιατί θέμε να πλουτίσουμε εμείς οι συγγραφείς, αλλά γιατί θέμε να πλουτίσετε εσείς σαν άνθρωποι. Διαβάζοντας ένα βιβλίο, μαθαίνετε για άλλους κόσμους, για άλλες εποχές, για άλλες χώρες, για ένα σωρό πράγματα που δεν μπορείτε να τα μάθετε πουθενά αλλού. Γιατί το βιβλίο το έχεις δίπλα σου. Γυρίζεις τα φύλλα, το ξαναδιαβάζεις, το παίρνεις στο κρεβάτι σου. Αν δεν σε αφήνουν οι γονείς σου, βάζεις και ένα φαναράκι κάτω από το σεντόνι και το διαβάζεις. Γι' αυτό εγώ θα σας έλεγα πιο πολύ να γυρίζετε τα φύλλα ενός βιβλίου, πάνω να πατάτε το κουμπί της τηλεόρασης.